Μπορεί να είχαμε τον ίδιο αριθμό πυρκαγιών σε σχέση με πέρυσι στην περιοχή ευθύνης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους, όμως λόγω της ετοιμότητας που υπήρχε, καμία πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε και σβήστηκε στο πρώτο σταδίο της. Συγκριτικά με πέρυσι, οι φωτιές σαν συμβάντα είναι τα ίδια. Δεν έχουν γίνει όμως, δεν μας έχουν μεγαλώσει τα συμβάντα, δηλαδή δεν μας φύγανε φωτιές, διότι η υπηρεσία ήταν και λόγω καιρού. Ήταν σε διαρκή ετοιμότητα και λόγω καιρού που μας έδινε συνέχεια 4 δεύτερο στάδιο ετοιμότητας και ήταν όλα τα αυτοκίνητά μας έξω περιπολικά, έχουμε πιάσει αρκετές φωτιές στην αρχή τους. Και έτσι δεν έχουμε αντιμετωπίσει πρόβλημα κανένα. Τα συμβάντα που έχουμε πάει μέχρι τώρα, πέρα από αστικά και τροχέα και παροχές βοηθείες, είναι αγροτοδασικές πυρκαγιές 16 τον Ιούνιο και 14 τον Ιούλιο. Και άλλες 10 μέχρι σήμερα τον Αύγουστο. Δηλαδή έχουμε γύρω στα 40 συμβάντα. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα έχουμε πάρει κατά καλά και πιστεύουμε ότι θα πάμε για μέχρι τέλος τη σεζόν πάρα πολύ καλά. Θα το παλέψουμε και το παλεύουμε. Είπατε σε ετοιμότητα, άρα όλο το προσωπικό ήταν... Ναι, δουλεύουμε με φυλακή, ο κόσμος... Μπορεί να μην έχουμε πολλά συμβάντα. Ο κόσμος να λέει ότι καθόμαστε, αλλά ο κόσμος είναι μέσα στην υπηρεσία και είναι περιπολικά στα αυτοκίνητα. Δεν κάθεται κανείς. Είναι όλοι παρόντες στην υπηρεσία. Δουλεύουν παραπάνω, δηλαδή 8 ώρα αρκετά. Πέρα από το κανονικό 8 ώρα που δουλεύουν, έχουμε και μία μέρα στο 24, κάθε ένα δεύτερο 24 ώρα είναι φυλακή και είναι μέσα. Υπάρχει και η σχετική πείρα από τα προηγούμενα έτη που υπήρξαν πολλές φωτιές και υπάρχουν και πιο οργανωμένα έτσι μέτρα. Εντάξει, κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι. Τώρα έχουμε τα δάση γύρω στα περάσει δεκαετία. Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά καλοί και τα αυτοκίνητά μας πλέον είναι σε καλή κατάσταση, καινούργια αυτοκίνητα. Σε σχέση με άλλες χρονιές. Πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά. Να τονίσουμε ότι υπήρξαν και φορείς που βοήθησαν εθελοντικά, όπως οι πρόσκοποι που προστάτευσαν το δάσος του Φαρμακά. Ναι, οι πρόσκοποι συνεργαστήκαμε. Καταρχήν ήταν 2 μέρες εδώ και κάναμε μια πρακτική εκπαίδευση όλο το δυναμικό τους γύρω στα 30 άτομα εδώ. Κάναμε μια πρακτική εκπαίδευση το πώς θα τους δώσαμε ασυρμάτους. Αυτοί πήγαν στο Φαρμακά και είχαν 2 πυροφύλακες από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πολύ. Το 20ήμερο, 12 μέρες που ήταν στο Φαρμακά δεν αντιμετωπίσαμε τίποτα και μέχρι σήμερα δεν έχουμε αντιμετωπίσει τίποτα και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, όποτε τους χρειαστούμε και ό,τι χρειαστούμε από αυτούς είναι πάντα δίπλα μας. Ίσως να έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο και ο κόσμος και είτε προσέχει για να μην έχουμε πυρκαγιές, είτε παίρνει γρήγορα τηλέφωνο όταν δει κάτι. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο και φαίνεται. Καταρχήν δεν καίει κανείς τίποτα δίχως να πάρει άδεια καύσης. Μέχρι πρότινος ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Τώρα έχει περάσει στον κόσμο ότι θα πρέπει να δουλέψει. Θα πρέπει δηλαδή να πάρει άδεια καύσης, διαβάζει τα χαρτιά που του δίνουμε. Δεν ανάβει φωτιές, οπότε τώρα που έχουμε 4-5 μποφόρ βοριά, δεν ανάβει φωτιά, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Ο κόσμος έχει πλέον, είναι ευαίσθητος και πολλοί κόσμος λέει να μην μας κλαρεί, να μην κάνει ένα κλαράκι ακόμα, να μην κάνει. Εντάξει, ο κόσμος είναι αρκετά ευαίσθητος, ενημερώνει, βοηθάει και γι' αυτό τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ελπίζουμε να βαδίσουμε έτσι μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Πιστεύω να μην διαψευστούμε. Πιστεύω το παλέψουμε και θα το παλέψουμε μέχρι τέλος Οκτώβρη εμείς. Θα δούμε.